Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που συμμετέχω στο πρωτάθλημα, γιατί τόσα χρόνια προσπαθώ και με τον προπονητή μου προπονούμε καθημερινά για να πετύχω να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Θα συμμετέχουν πολλοί αθλητές σε αυτό το τουρνουά και είναι σίγουρα μεγάλη τιμή και χαρά που συμμετέχω. Σε ποια κατηγορία θα πάρεις μέρος εσύ? Μείον 69 κιλά, μείον 18 χρονών. Mm-hmm. Οι στόχοι σε αυτό τον αγώνα που σίγουρα θα έχει πολύ υψηλό ανταγωνισμό? Ναι, σίγουρα στοχεύω στην εξάδα, να είμαι μέσα στην εξάδα και βέβαια πάντα θέλουμε το βάθρο, έτσι. Δεν επαναπαυόμαστε. Ορέστη, πόσες ώρες προπόνησης και σκληρής δουλειάς χρειάζεται για να πας σε ένα παγκόσμιο ζιουζίτσου? Ναι, προπονούμε καθημερινά. Χρειάζονται πολλές ώρες δουλειάς και αρκετές θυσίες για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Προπονούμε στη μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Προπονούμε σχεδόν 2 ώρες τη μέρα. Mm-hmm. Αυτό, αδιάκοπο. Υπάρχουν και άλλα παιδιά από την Κρήτη που θα είναι στους αγώνες που θα διεκδικήσουν? Ναι, υπάρχουν πολλά παιδιά. Είναι στην κατηγορία μου από την Κρήτη είμαι μόνο εγώ. Αλλά και σε άλλες κατηγορίες κιλών και ηλικίας έχουν πολλά παιδιά από την Κρήτη και από την Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ θετικό για το άθλημα. Πες μας και για την εθνική ομάδα, πότε εκλήθηκες πρώτη φορά, είναι η στόχη σου με το εθνόσημο, που το βλέπουμε και το φοράς και σίγουρα είναι περηφάνεια αυτό. Mm-hmm. Ναι, φέτος μπήκα στην εθνική ομάδα, είμαι από τα νέα μέλη. Αυτό έγινε με τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο που κατάφερα. Είναι πολύ ωραία εμπειρία γενικότερα με τα ταξίδια της εθνικής ομάδας. Είμαστε όλοι έτσι μια οικογένεια και από τα παιδιά από το Ηράκλειο. Γνωρίζουμε και άλλα άτομα από όλη την Ελλάδα. Και πιστεύω ότι είναι ωραίες εμπειρίες και που ζω σε αυτή την ηλικία, έτσι. Σε ένα παιδί της ηλικίας, τι θα έλεγες για να μπει στο βραζιλιάνικο ζιουζίτσου? Ναι, θα έλεγα γενικότερα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, γιατί έχει πολλά ωφέλη. Και γιατί όχι με το ζιουζίτσου, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο, εκτός από το ότι αθλείσαι, μαθαίνεις και αυτοάμυνα. Και σίγουρα το άτομο γίνεται πιο πειθαρχημένο, μαθαίνει να αγωνίζεται, να μην τα παρατάει και γενικότερα είναι ένας ωραίος τρόπος ζωής.